12 μέρες αγροτικού αποκλεισμού της χώρας από τα τρακτέρ. Στο χορό των μπλόκων από σήμερα και οι αγρότες της Κρήτης. Ανυποχώρητοι στις θέσεις τους, αγρότες και κυβέρνηση. Εβδομάδα απεργιακών κινητοποιήσεων. Απεργούν από τις 11 ως τις 13 οι καθηγητές. Στις 16 και στις 17 οι νηπιαγωγοί και οι δάσκαλοι, ενώ επίσης στις 17 οι αδεδοί και οι τελωνιακοί. Αύριο στους δρόμους οι συνταξιούχοι. Με τη συμμετοχή Κυπρίων αξιωματούχων θα εξεταστεί σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας η αμερικανική πρόταση για μορατόριουμ στις πτήσεις ελληνικών και τουρκικών αεροσκαφών πάνω από την Κύπρο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. 12 μέρες συμπληρώνουν οι αγρότες στα μπλόκα και μέχρι στιγμής δεν φαίνεται λύση στο αδιέξοδο. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει πως προτιμά να πέσει η κυβέρνηση παρά να υποχωρήσει και οι αγρότες απαντούν με νέα μπλόκα. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για αλαζονία και έλλειψη δημοκρατικής ευαισθησίας. Την ίδια στιγμή όμως οι οδηγοί φορτηγών απειλούν να σπάσουν τα οδοφράγματα, αφού στην πρώτη του συνάντηση με τους αγρότες το Αίγιο διαπιστώθηκε πλήρες αδιέξοδο. Ανεβαίνει η ένταση στα μπλόκα. Οι ιδιοκτήτες φορτηγών, κουρασμένοι από τον πολύμερο αποκλεισμό τους, καλούν τους αγρότες να ανοίξουν τους δρόμους. Διαφορετικά, όπως λένε, θα αντιδράσουν δυναμικά. Είμαστε συνεργάτες τους και θέλουμε να μείνουμε συνεργάτες. Έχω 20 μέρες να πάω στο σπίτι. Η οικογένεια περιμένει. Σε μια προσπάθεια να βρεθεί συμβιβαστική λύση, μέλη της Ομοσπονδίας επισκέφθηκαν τα αγροτικά μπλόκα στον ομό Αχαΐας. Την ίδια ώρα, κυβέρνηση και αγρότες παραμένουν ανυποχώρητοι. Προτιμώ να πέσει η κυβέρνηση παρά να κάνω πίσω, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός στους υπουργούς του σύμφωνα με την εφημερίδα Το Βήμα. Και οι αγρότες απαντούν: θα μείνουμε στα μπλόκα μέχρι το Πάσχα. Και οι δύο πλευρές, όπως όλα δείχνουν, είναι αποφασισμένες να φτάσουν στα άκρα. Η κυβέρνηση από την πλευρά της περιμένει ή να κουραστούν οι αγρότες ή να κλιμακωθούν οι αντιδράσεις όλων των θυγόμενων τάξεων, δηλαδή όλων των εργαζομένων που ταλαιπωρούνται από τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ή να αποχωρήσουν από τα μπλόκα οι συνδικαλιστές που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ. Δεν βγαίνουμε με τίποτα. Και δεν υπάρχει σήμερα ούτε ΠΑΣΟΚ, ούτε κομμουνιστής, ούτε αριστερός, ούτε δεξιός. Οι αγρότες πάλι έχουν τους δικούς τους λόγους να πιστεύουν ότι ο αγώνας τους θα δικαιωθεί. Περιμένουν από την κυβέρνηση ή να ικανοποιήσει έστω και ένα μέρος των αιτημάτων τους ή να υποχωρήσει από την πίεση των κοινωνικών ομάδων που πλήττονται από τις κινητοποιήσεις. Δεκάδες συλλόγοι από κάθε γωνιά της χώρας καταφθάνουν εδώ στα μπλόκα για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στον αγώνα των αγροτών, ακόμη και με ποίηματα. Ψήνα, αγρότη μου, χαρά! Προστάτεψε τη γη σου! Τεταμένη η κατάσταση στα μπλόκα των αγροτών. Οι οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων, κυρίως από άλλες χώρες της Ευρώπης που βρίσκονται εγκλωβισμένοι εδώ και 8 ημέρες στα μπλόκα του Εθνικού Οδικού Δικτύου, προχωρούν σε δυναμικές αντιδράσεις. Το πρωί οι οδηγοί απέκλεισαν για λίγη ώρα τους αγρότες, σχηματίζοντας δικό τους μπλόκο λίγο πριν τα διόδια των Μαλγάρων. Πάντως από τις κινητοποιήσεις δεν έλειψαν και οι μικρές ανθρώπινες στιγμές. Στο μπλοκ των Μαλγάρων τα εξεγερμένα τρακτέρ συνόδεψαν έναν αιώνιφο ζευγάρι. Εμείς δεν ήρθαμε εδώ με Mercedes. Ένταση στον μπλόκο των αγροτών στο Κιάτο. Εκπρόσωποι των ιδιοκτητών φορτηγών ήρθαν αντιμέτωποι με εκπροσώπους εργαζομένων από την Αθήνα που είχαν πάει να συμπαρασταθούν στους αγρότες. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων μοίρασαν στους αγρότες δώρα και ευχές. Διαλέξαμε αυτό το δρόμο του αγώνα γιατί δεν βλέπουμε κανέναν πια να ενδιαφέρεται για μας. Υπάρχει μια ομάδα αγροτών, θα λέγα έτσι, μια μικρή ομάδα αγροτών, που επιχειρούν έτσι να βγουν στον δρόμο χωρίς να ρωτήσουν καν το δευτεροβάθμιο όργανο την Ομοσπονδία. Εμείς τώρα να πάμε τηλεφωνικά στη Λάρισα, όπου είναι ο συνάδελφος Δημήτρης Αλέπης. Δημήτρη, καλημέρα. Κυρίες και κύριοι Αντώνη, καλή σας μέρα. Αχνό φως αρχίζει να διαφαίνεται στο βάθος του τούνελ σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Σύμφωνα λοιπόν με απόλυτα εξακριβωμένες πληροφορίες, οι οποίες προέρχονται από το χώρο των αγροτών, η κυβέρνηση προσπαθεί να πλησιάσει τους αγρότες που για 12η μέρα σήμερα έχουν αποκλείσει το Εθνικό Οδικό Δίκτυο. Προσπαθεί να τους πλησιάσει λοιπόν με κάποιους τρόπους, προσπαθεί να βρει κάποιες λύσεις οι οποίες δεν θα επηρεάσουν ούτε το προφίλ της κυβέρνησης ούτε την κυβερνητική πολιτική. Ποιοι μπορεί να είναι, Δημήτρη, αυτοί οι τρόποι? Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη, Αντώνη. Μας έκανε η αγρότες απόψε το βράδυ ότι θα ήταν μια καλή λύση η ρύθμιση των χρεών. Η ρύθμιση των χρεών με ένα καλό επιτόκιο. Αυτό θα ήταν μια καλή λύση για να φύγουν οι αγρότες από τα μπλόκα. Όπως χαρακτηριστικά λένε εδώ οι αγρότες Θεσσαλίας, οι οποίοι έχουν σχηματίσει τα μεγαλύτερα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα, είναι πολύ σημαντικό να δώσει η κυβέρνηση κάτι. Οτιδήποτε είναι και αυτό. Να κάνει το πρώτο βήμα. Πέρα από τις ρυθμίσεις των χρεών, πέρα από το 40% στο βαμβάκι, να δώσει
κάτι παραπάνω. Χαρακτηριστικό είναι αυτό που λένε οι άνθρωποι εδώ στη Θεσσαλία, ότι αν δώσει κάτι εδώ και σπάσουν τα μπλόκα της Θεσσαλίας, τότε είναι πολύ εύκολο να διαλυθούν τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα. Ας σπάσουν τα δύο μπλόκα της Θεσσαλίας, τον μπλόκο της Βιολκαρπέτ. Γνωρίζαμε όμως, Δημήτρη, ότι οι αγρότες δεν έκαναν πίσω εάν δεν ικανοποιούνταν όλα τα αιτήματά τους. Τώρα με το να τους δώσει έστω τη ρύθμιση των χρεών, θα αφήσουν τους δρόμους ελεύθερους. Αντώνη, τα πάντα ρί. Τα πάντα είναι ρευστά από τη στιγμή που η κυβέρνηση αποφασίσει να κατέβει και να συζητήσει με τους αγρότες, τα πάντα είναι ρευστά. Οι αγρότες είναι σε αναμονή και περιμένουν την πρώτη κίνηση της κυβέρνησης. Πάντως, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι οι αγρότες εδώ στη Θεσσαλία περιμένουν και τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Το θεωρούν πολύ σημαντικό, περιμένουν τον Πρωθυπουργό να τους καλέσει. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει μέχρι αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ πιθανό να γίνει τις επόμενες ημέρες από ο Κώστας Σιμίτης να προσκαλέσει τη Συντονιστική Επιτροπή της Θεσσαλίας να κατέβει στην Αθήνα να συναντηθεί μαζί του και θα είναι μια σημαντική εξέλιξη αυτό. Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα εμείς, κυρίες και κύριοι. Το πρώτο γραπτό μήνυμα της Ελλάδας στην Τουρκία εδώ και πάρα πολλά χρόνια απεκάλυψε χθες η εφημερίδα Βήμα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Υπουργός Εξωτερικών Θεόδωρος Πάγκαλος, σε επιστολή του προς την ομόλογό του της Τουρκίας, τον Σούτσιλερ, αναφέρεται σε όλο το φάσμα των Έλληνο-Τουρκικών σχέσεων και όπως προκύπτει από την επιστολή, δεν δείχνει διατεθειμένος να κάνει βήμα πίσω στις ελληνικές θέσεις. Λίγες μόλις ημέρες μετά την ολιγόλεπτη συνάντηση Σιμίτη Ντεμιρέλ στο περιθώριο της διάσκεψης του ΟΑΣΕ στη Λισαβόνα και τα όσα έγιναν στο παρασκήνιο για το μορατόριο σχετικά με την πτήση πολεμικών αεροσκαφών στην Κύπρο, ο Θεόδωρος Πάγκαλος με επιστολή που απέστειλε στην Τασού Τσιλέρα αναπτύσσει τις ελληνικές θέσεις για όλο το φάσμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Είναι η πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια που η ελληνική κυβέρνηση ανταποκρίνεται θετικά σε τουρκική πρωτοβουλία για γραπτή επικοινωνία ανάμεσα στις δύο χώρες. Στην επιστολή του Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, την οποία δημοσιεύει η εφημερίδα Το Βήμα, υπογραμμίζει ότι η Αθήνα είναι υπέρ του Ευρωπαϊκού Προσανατολισμού της Τουρκίας, διευκρινίζει ότι θα πρέπει η Άγκυρα να αποδεχθεί το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες ως βάση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι δεν νοούνται ελληνοτουρκικές διαπραγματεύσεις για θέματα που αφορούν κυριαρχικά δικαιώματα και απειλούν την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας, ενώ καταγγέλει ότι από την αρχή του χρόνου η Τουρκία έχει κλιμακώσει τις αξιώσεις της επί ελληνικών εδαφών, δημιουργώντας ένα ένοπλο επεισόδιο στις νησίδες των Ημείων, αμφισβητώντας τη συνθήκη της Λοζάνης, αμφισβητώντας την ελληνική κυριαρχία επί της νήσου Γάβδου και αναπτύσσοντας περαιτέρω αξιώσεις για έναν απροσδιόριστο αριθμό ελληνικών νησιών του Αιγαίου. Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο κ. Πάγκαλος τονίζει ότι η Αθήνα περιμένει από την Τουρκία να δείξει πολιτική βούληση για την επίλυση του προβλήματος και καταγγέλει ότι η ευθύνη για τα αιματηρά επεισόδια του καλοκαιριού ανήκει στα ακραία στοιχεία που μεταφέρθηκαν στο νησί από την Τουρκία. Εμείς, κυρίες και κύριοι, να πάμε στη Νέα Υόρκη στον συνάδελφο τον Αποστόλη τον Ζουπανιώτη. Αποστόλη, καλημέρα. Καλή σου μέρα, Αντώνη. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα ότι απομένει να δούμε αν αυτός ο διεπιστολών διαλληλογραφίας διάλογος θα γίνει και διάλογος τέτα-τέτ, διότι αν δεν κάνουμε λάθος, 10 και 11 του μηνός θα λάβει χώρα η σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες. Είχαμε πει πριν αρκετές ημέρες ότι οι Αμερικανοί προσπαθούν επιμόνως να υπάρξει μια συνάντηση της κυρίας Τσιλέρ με τον κύριο Πάγκαλο. Βεβαίως θα υπάρξουν χωριστές συναντήσεις του κύριου Γουόρεν Κρίστοφερ με τους δύο υπουργούς εξωτερικών και έστω και για λίγο επιθυμούν να γίνει αυτή η συνάντηση. Μέχρι στιγμής παραμένουν σφίγγες οι Αμερικανοί, δηλαδή δεν λένε ούτε ναι ούτε όχι, ούτε αποκλείουν ούτε απαντούν καταφατικά. Ναι, λένε, θέλαμε να γίνει αυτή η συνάντηση, δεν έχουμε τίποτα το σίγουρο, πάντως ίσως διευθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να φανεί ότι ήταν λίγο παραπάνω από κοινωνική. Τι περιμένουν να βγάλουν οι Αμερικανοί από μια τέτοια συνάντηση, Αποστολή? Το πρώτο το οποίο επιθυμούν είναι να σπάσει ο πάγος, όπως λένε, να αποκατασταθεί η επικοινωνία. Ήταν καθιερωμένο σε κάθε συνάντηση στην οποία βρισκόταν Έλληνας και Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών να υπάρχει αυτή η συνάντηση. Αυτή η παράδοση έσπασε φέτος στη φετινή Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που για πρώτη φορά δεν συναντήθηκαν Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών ούτε και θυμοτυπικά. Βεβαίως τότε οι Αμερικανοί είπαν ότι ήταν πολύ πρόσφατα τα γεγονότα της Κύπρου και η κρίση της Σύμνιας. Μάλλον αυτό μπορούμε να πούμε ότι είχε κάπως ξεπεραστεί, γιατί είχε προηγηθεί συνάντηση, αν θυμόμαστε καλά, στο Βερολίνο και στον Καναδά.
Παρ' όλα αυτά είπαν ότι αντιλαμβανόμαστε ότι λόγω των εκλογών δεν μπορούσαν να συναντηθούν. Θα ήταν μεγάλη πίεση για την ελληνική κυβέρνηση βεβαίως. Εκτός από την συνάντηση των Βρυξελών σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών, θα επιδιωχθεί να γίνουν ανάλογες συναντήσεις και των Υπουργών Άμυνας στις 16 και 17 του μηνός ξανά στις Βρυξέλλες. Και βέβαια τα ελληνικά ζητήματα θα ξανατεθούν στη συνάντηση που θα έχει η Τρόικα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουάσιγκτον, τόσο με τον πρόεδρο Κλίντον όσο και με άλλους Αμερικανούς ανώτατους αξιωματούχους, στην καθιερωμένη συνάντηση που γίνεται δύο φορές το χρόνο στην Ουάσιγκτον, στις 16 πάλι και στις 17 Δεκεμβρίου στην ημερήσια διάρκεια της συνάντησης είναι τόσο τα ελληνοτουρκικά όσο και το κυπριακό. Όλες αυτές οι επαφές έχουν αποκλειστικό στόχο τόσο την προετοιμασία κοινού εδάφους για το κυπριακό και κυρίως αυτά τα μέτρα μείωση της έντασης στο Αιγαίο και στην Κύπρο συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων απαγκίστρωσης στη γραμμή αντιπαράταξης αλλά και των υπερπτήσεων των αεροσκαφών, αλλά και το κυριότερο να βρεθεί η φόρμουλα αυτή που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να άρει το βέτο στα ζητήματα της τηλεφωνικής σύνδεσης που αφορούν στα κονδύλια. Μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει κατορθωτό, αλλά οι προσπάθειες θα συνεχιστούν και οι πιέσεις θα ενταθούν, ιδίως σε ό,τι αφορά τα ζητήματα του moratorium, τα οποία σύμφωνα με Αμερικανούς θα έχει προτεραιότητα, κυρία Albright, χωρίς, όπως λένε, να βγάλει από το στόχο της τη συνολική λύση του προβλήματος και τη γενικότερη αμερικανική πρωτοβουλία. Όμως επειδή η εμπλοκή της, η ανάμειξή της στο κυπριακό και τα ελληνοτουρκικά τον Ιούλιο, που ήταν η πρώτη φορά που ενεπλάκη άμεσα συνδέεται με τα ζητήματα αυτά της μείωσης της έντασης, θεωρεί προσωπικό θέμα το να γίνει αποδεκτό, να γίνει αποδεκτή κάποια φόρμουλα που να επιτρέψει στη μείωση αυτή τη ένταση στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Μάλιστα. Αποστόλη, πώς θα μπορούσε να κρυφθεί από αμερικανικής πλευράς αυτή η προς Τσιλέρ πρώτη επιστολή Παγκάλου? Δεν έχουμε κάποια εκτίμηση. Είναι ακόμη Κυριακή βράδυ εδώ. Δεν υπάρχει κάποια εκτίμηση. Πάντως θα μπορούσε κανείς να πει αβίαστο ότι από το ύφος της επιστολής και από τον τρόπο που αντιδρούν σε ανάλογες επικοινωνίες οι Αμερικανοί ότι θα μιλήσουν, θα βρουν κάποια θετικά στοιχεία στην επιστολή, και το κυριότερο θα πούν ότι είναι θετικό το ότι αποκαταστάθηκε αυτή η επικοινωνία, και ίσως αν ερωτηθούν περαιτέρω να πούν ότι προσβλέπουμε και σε μια συνάντησή τους. Συνιστά κάτι τέτοιο, μια τέτοια επιστολή, βήμα προς βήμα διάλογο, έστω εκ του σύναγκης μέσω επιστολών? Να πούμε ότι στην Κύπρο, που για αρκετό καιρό δεν υπήρχε συνάντηση από τον Οκτώβριο του 1994, αν δεν κάνω λάθος, που συγκεντρωθήκαν ατύπως στη Λευκοσία ο κύριε Κληρίδης και Ντεγκτάς με τον τότε ειδικό αντιπρόσωπο, τον Καναδέζο κύριο Κλάρκ και τον κύριο Φαϊσέλ, δεν υπήρχε καμία απευθείας επικοινωνία πλην κάποιων επιστολών. Ναι. Η επιστολή την οποία απέστειλε ο κύριο Ντεγκτάς και κυκλοφόρησε στη δημοσιότητα, τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη, όσο και η τρίτη πάλι, είναι απαράδεκτος και έχουν κριθεί από εμάς απαράδεκτες. Η επιστολή του Πρόεδρου Κληρίδη, οι επιστολές οι δύο του Πρόεδρου Κληρίδη, ήταν επίσης σε πάρα πολύ έντονο στυλ που θα μπορούσαν να πούν οι Αμερικανοί ότι και αυτές πάλι δεν συμβάλλουν. Και όμως το γεγονός και μόνο της αποκατάστασης επικοινωνίας, και ότι κάπου επειδή γνωρίζουν εκ των προτέρων οι αποστολές ότι θα δημοσιοποιηθούν, θέτουν ορισμένα σημεία που να δείχνουν θετική προσέγγιση βάζοντας 300 όρους. Οι Αμερικανοί τα έκριναν θετικά. Πάντως ο πρόεδρος Κληρίδης επιστρέφει τις επιστολές όπως τις παίρνει. Όχι, δεν τις επιστρέφει. Επέστρεψε μόνο την πρώτη επιστολή. Με την έννοια των θέσεων που αντιτείνει. Ακριβώς. Μα και ο κύριος Πάγκαλος επέστρεψε την επιστολή. Αλλά και να συναντιόνται, είναι λογικό ότι ουσιαστικά δεν θα αποδέχονται ο ένας τα επιχειρήματα του άλλου, αλλά θα επιστρέφουν. Αλλά όμως υπάρχει διάλογος. Είναι αυτός σκοπός ο διάλογος κατά κάποιο τρόπο για τους Αμερικανούς. Διότι πιστεύουν όλα αυτά τα χρόνια ότι όσο υπάρχει διάλογος, δεν υπάρχει ένταση. Όσο υπάρχει επικοινωνία. Θα θέλαμε, Αποστόλη, να μας πεις δύο κουβέντες για την προσωπικότητα της κυρίας Albright, της νέας Υπουργού των Εξωτερικών. Είχα την ευκαιρία να τη συναντήσω μία φορά σε μία συνέντευξη τύπου με δύο δημοσιογράφους και μία φορά μας κάλεσε πάλι τρεις δημοσιογράφους Έλληνες σε γεύμα. Οπότε είχαμε την ευκαιρία να τη συναντήσουμε. Τα ζητήματα τα δικά μας τα γνωρίζει αρκετά, δεν γνωρίζει όμως
τις επιμέρους λεπτομέρειες. Έτσι, κατά δύο φορές θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχει κάνει μικρογκάφες. Για παράδειγμα, όταν επέμενε μετά τα γεγονότα στην Κύπρο, ότι είχε σκοτωθεί ειρηνευτής, ενώ έχει σκοτωθεί δικός μας εθνοφρουρός, τα πρώτα γεγονότα του Ιουνίου. Αυτό είναι κακή πληροφόρηση, δεν είναι. Είναι κακή πληροφόρηση, αλλά επέμενε δύο-τρεις φορές και μάλιστα τη μία φορά το είπε και στη δημόσια τηλεόραση των ΗΠΑ με 13 εκατομμύρια τηλεθεατές. Λοιπόν, το δεύτερο θέμα που μπορούμε να πούμε είναι ότι είναι άτομο που, παρόλο που είναι επίμονο, αν κάποιος εξηγήσει με πιστικά επιχειρήματα και χωρίς πολυλογίες ένα θέμα και δει ότι έχει βάση αυτό το θέμα, θα το πράξει. Υπάρχουν παραδείγματα σε επαφές με πρέσβεις είτε της Ελλάδας είτε με της Κύπρου που εξηγήθηκαν στην κυρία Ολμπράιτ ορισμένα θέματα. Και από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν σε συζητήσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας, δείχνουν ότι η γυναίκα αυτή ακούει. Έχει ευαισθησίες για τα θέματα της περιοχής μας, υπό την έννοια ότι αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα που έχει για την Ατοϊκή Συμμαχία μια ελληνοτουρκική σύραξη. Έτσι, όταν τον Ιούνιο βρισκόταν στη Νέα Υόρκη ο πρόεδρος Κλειρίδης με την ευκαιρία της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον για τον Εκτάσιο και συναντήθηκε με την κυρία Ολμπράιτ, τόσο ο πρόεδρος Κλειρίδης όσο και ο κ. Μιχαηλίδης εισηγήθηκαν στην κυρία Ολμπράιτ να έρθει στην περιοχή και να δει τα πράγματα, η διεισόμαση και να δει τι μπορεί αυτή να κάνει και να συμβουλεύσει. Εισηγήθηκε η κυρία Ολμπράιτ λοιπόν στους δύο Κύπριους ηγέτες να απευθύνουν αυτή την πρόσκληση μέσω κάποιων στελεχών του λόμπι προς τον πρόεδρο Κλίντον, γιατί δεν στέλνετε την κυρία Ολμπράιτ, και έτσι και έγινε. Και έτσι έγινε αυτή η επίσκεψη. Γι' αυτό πιστεύει η κυρία Ολμπράιτ, ας πούμε, το θέμα αυτό. Δείχνει τον δηλαδή να ασχολείται, να αντιλαμβάνεται περί τίνος πρόκειται. Ακριβώς. Είναι πάντως πάρα πολύ επίμονη γυναίκα. Το γεγονός ότι πέρασε πολλά η οικογένειά της δύσκολα χρόνια στην Τσεχοσλοβακία, ότι προέρχεται από οικογένεια διπλωματών και ότι μπήκε στον ακαδημαϊκό χώρο, πέρασε μια δύσκολη ζωή γενικώς. Διαπραγματεύτηκε κέρια ζητήματα ως πρέσβυρα στα Ηνωμένα Έθνη. Ακριβώς, είχε βαθμό υπουργού η κυρία Ολμπράιτ. Είχε βαθμό υπουργού και ουσιαστικά είχε μια σφαιρική αντιμετώπιση. Βέβαια, πάρα πολύ σφαιρική αντιμετώπιση για να έχει εξειδικευμένη. Δηλαδή, δεν έχει την εμπειρία του Warren Christopher. Είναι πιο αποφασιστική, οπωσδήποτε όμως. Έχει όμως τη θέληση να ασχοληθεί με τα εξωτερικά ζητήματα. Είτε έχει τη θέληση, είτε δεν την έχει, τώρα υποχρεωμένη. Έπεσε στο νερό, θα κολυμπήσει. Δηλαδή, ασχολήθηκε όλη τη ζωή μετά. Το θέμα είναι τι ισορροπίες καλείται να τηρήσει. Όμως ότι δεν πρόκειται να ασχοληθεί με ένα θέμα όπως ο κύριος Κρίστοφερ το Μεσανατολικό. Θα ασχοληθεί με πολλά ζητήματα. Αποστόλη Τζοπανιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, να πάμε στη Λευκοσία στον συνάδελφο τον Μανώλη τον Καλατζή. Μανώλη, καλημέρα. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι, από τη Λευκοσία. Σήμερα η Κυπριακή Εφημερίδα Φιλελεύθερος δημοσιεύει το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του Υπουργού Εξωτερικού του κυρίου Πάγκαλου, στην οποία τονίζει μεταξύ άλλων ότι τόσο η Αθήνα όσο και η Λευκοσία έχουν μελετήσει και έχουν προετοιμαστεί για όλα τα ενδεχόμενα στο πλαίσιο μιας κοινής στρατηγικής για αντιμετώπιση των τουρκικών απειλών και των εκδηλούμενων προκλήσεων. Εν όψη και των αναμενόμενων πρωτοβουλίων, ο κύριος Πάγκαλος επισημαίνει ότι το κύριο βάρος της προσοχής επικεντρώνεται στο θέμα της ασφάλειας και της αποστρατικοποίησης, χαρακτηρίζοντας την πρόταση του Προέδρου Κλειρίδη ιδιαίτερα αποτελεσματική, κυρίως για τις πολιτικές της συνέπειες. Αναφερόμενος ακόμη στην ευρωπαϊκή προοπτική της Κύπρου, ο κύριος Πάγκαλος υποστηρίζει ότι οι διαδικασίες που έχουν δρομολογηθεί έχουν δημιουργήσει και μια δυναμική απεξάρτηση των Τουρκοκυπρίων από την Άγκυρα. Ο Υπουργός Εξωτερικών αποκλεί επίσης οποιαδήποτε περίπτωση επίλυσης πακέτου στα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό, ενώ υπογραμμίζει για άλλη μια φορά την αποφασιστικότητα της Αθήνας να υπερασπιστεί την Κύπρο, τονίζοντας ότι το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου έχει δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα. Να θυμίσουμε ότι στο πρώτο μέρος της συνέντευξης του κ. Πάγκαλου εχθές υπήρξε μια έντονη επίθεση εναντίον της Μεγάλης Βρετανίας και ιδιαίτερα του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Μάλκολμ Ρίθκιντ, τονίζοντας ότι η Μεγάλη Βρετανία δεν επιθυμεί κανενός είδους λύση στο Κυπριακό, γιατί η σημερινή κατάσταση, το σημερινό status quo, την βολεύει για να μπορεί να διατηρεί το καθεστώς που έχουν οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο. Το καθεστώς αυτονομίας. Ναι, Αντώνη. Συνέντευξη έδωσε όμως το Φιλελεύθερο, από ό,τι μαθαίνουμε, και ο πρόεδρος Κλειρίδης, ο οποίος μίλησε για το moratorium. Ναι, ο πρόεδρος Κλειρίδης επαναλαμβάνει ουσιαστικά τα όσα έχει πει τις τελευταίες ημέρες, δηλαδή ότι δεν υπάρχει πλέον καμία συζήτηση για την απαγόρευση πτήσεων ελληνικών και τουρκικών αεροσκαφών πάνω από την Κύπρο. Ίσως ότι υπήρξε μια παρεξήγηση στη Λισαβόνα με τα όσα με τα
δόθηκαν σε καμία περίπτωση, είπε ο κ. Σκληρίδης, ζωτικά συμφέροντα του ελληνισμού δεν μπορούν να τεθούν υπό διαπραγμάτευση. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση η Τουρκία ήθελε να διατηρήσει την ευχέρεια, θα λέγαμε, να μπορεί ανά πάσα στιγμή να διακόπτει αυτή τη συμφωνία και ακόμη και να επέμβει στρατιωτικά σε περίπτωση που κάποιοι εξοπλισμοί της εθνικής φρουράς νομίζει ότι την απειλούν. Μάλιστα. Τι αναμένει τώρα η Λευκοσία από τον Αμερικανικό παράγοντα Μανώλη και ιδιαιτέρως από την Υπουργό Εξωτερικών, τη Μαντλίν Ολμπράιτ? Θα λέγαμε ότι το κλίμα είναι πολύ πιο θετικό με την κυρία Ολμπράιτ στο τιμόνι της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, λόγω του γεγονότος ότι η πολιτική ηγεσία της Κύπρου γνώρισε την κυρία Ολμπράιτ στην πρόσφατη επίσκεψή της στο νησί. Θα λέγαμε ότι κάποιοι χαριτολογώντας ανέφεραν να δούμε τώρα που θα πάνε η ανταλλαγή των φιλιών μεταξύ του Προέδρου Κλειδίδη και του Προέδρου της Βουλής, του κ. Κυπριανού, με την κυρία Ολμπράιτ και αυτό το θερμό κλίμα που υπήρχε. Όλοι αναμένουν μια στροφή προς το θετικότερο, αλλά βεβαίως δεν μπορούν να διατηρούν ψευδεστήσεις, ξέροντας ότι η πολιτική της μοναδικής υπερδύναμης δεν καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο από τις προσωπικές επαφές και από τις προσωπικές σχέσεις. Αναμένεται λοιπόν η πρωτοβουλία εντός του Ιανουαρίου, η πρωτοβουλία των ΗΠΑ για επίλυση του Κυπριακού και ίσως κάποιες νέες ιδέες, μια και υπάρχει ένας καινούριος άνθρωπος. Μάλιστα. Να επιστρέψουμε λίγο στο θέμα του moratorium, στο οποίο ο κύριος Κληρίδης λέει ότι έχει τερματιστεί. Δεν αρνείται ωστόσο ότι έγιναν οι συζητήσεις στη Λισαβόνα? Δεν αρνείται ότι έγινε κάποια συζήτηση. Υποστηρίζει τουλάχιστον η ελληνική κυπριακή πλευρά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαμέσου του κυρίου Κέρι Κάβανο έφεραν μία πρόταση στη Λισαβόνα. Αρχικά ήταν για ένα χρόνο απαγόρευση πτήσεων, αλλά ήταν διατεθειμένη η αμερικανική πλευρά να αποδεχθεί ακόμη και 8 μήνες. Έστω και αν σε αυτούς τους 8 μήνες δεν ήταν προγραμματισμένη σε καμία περίπτωση η πτήση ελληνικών αεροσκαφών πάνω από την Κύπρο, μια και τα ελληνικά αεροσκάφη τα 3 τελευταία χρόνια βρίσκονται στην Κύπρο κατά τη διάρκεια των ασκήσεων από τον Αύγουστο και μετά, συνήθως Σεπτέμβρη και Οκτώβρη. Αλλά θα δεχόντουσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτό το οκτάμινο, που θα το θεωρούσαν μία αρχή, ούτως ώστε μέσα στον Αύγουστο να ζητούσαν παράταση σε αυτή τη συμφωνία. Άλιστα. Φαίνεται πως δεν μπόρεσε να υπάρξει αυτή η συμφωνία, αποκλειστικά και μόνο όπως είπαμε προηγουμένως και όπως είπε ο κ. Κληρίδης, λόγω των απειλών της Τουρκίας, η οποία δεν λέει να εγκαταλείψει την αδιάλακτη στάση όσο εξοπλίζεται η Κυπριακή Δημοκρατία. Μάλιστα. Μανώλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στην Κύπρο. Αλλάξουμε θέμα. 5 χρόνια συμπληρώθηκαν από την ημέρα που κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση. Ωστόσο, οι Ρώσοι πληρώνουν ακριβά το τίμημα της μετάβασης από τον κομμουνισμό στην ελεύθερη αγορά. Το Δεκέμβριο του 1991, ο Μπόρις Γέλτσιν, ο Λευκορώσος Σούσκεβιτς και ο Ουκρανός Κραβτσούκ υπέγραψαν το τέλος μιας από τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες στον κόσμο. Στην Πετρούπολη της Ρωσίας, το πλήθος που ήθελε με λαχτάρα να γευθεί τον αέρα της αλλαγής, κατεβάζει με μίσος την κόκκινη σημαία της Σοβιετικής Ένωσης. Στη θέση της τοποθετεί την τρίχρωμη ρωσική σημαία, καλωσορίζοντας τη συμφωνία που υπεγράφει στη Λευκορωσία για την κατάρρευση του σοβιετικού καθεστώτος. Ο Μπόρις Γέλτσιν, ο Ουκρανός Λεωνίδ Κραβτσούκ και ο Λευκορώσος Στανισλάβ Σούσκεβιτς ήταν οι προτεργάτες της διάλυσης της σοβιετικής αυτοκρατορίας. Αιτιολογούν την κίνησή τους, λέγοντας ότι ο κρατικός μηχανισμός βρισκόταν σε αποσύνθεση, ενώ ο λαός είχε χάσει πλέον την εκτίμησή του απέναντι στο πρόσωπο του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας, τα μνημεία του κομμουνισμού αρχίζουν να γκρεμίζονται το ένα μετά το άλλο. Τις τύχες και τα όνειρα του ρωσικού λαού πήρε στα χέρια τον Μπόρις Γέλτσιν. Ωστόσο, οι καλύτερες μέρες που οραματίζονταν οι Ρώσοι δεν ήρθαν ποτέ και οι φόβοι των κομμουνιστών επιβεβαιώθηκαν με τον πιο σκληρό τρόπο. Η ρωσική οικονομία είναι τόσο αδύναμη ώστε οι δημόσιες υπηρεσίες να μην μπορούν να καταβάλουν τους μισθούς των εργαζομένων. Η 8η Δεκεμβρίου αποτελεί μάλλον μαύρη επέτειο για τους Ρώσους. Ίσως γι' αυτό δεν προγραμμάτισαν εορταστικές εκδηλώσεις για την ημέρα εκείνη που πριν από 5 χρόνια είχαν υποδεχτεί γεμάτη ενθουσιασμό. Και τώρα τα νέα για τον καιρό. Σε όλη τη χώρα θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις που τοπικά θα είναι πιο πυκνές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σημειωθούν ομίχλες κυρίως στις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, νότιο-ανατολική μέτρη και τοπικά ισχυρή και στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί στα βόρεια από 1 μέχρι 14 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα υπηρετικά από 4 μέχρι 19 και στα νησιά του Αιγαίου από 11 μέχρι 19 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ασθενής και στα ανατολικά έως μέτριοι. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και θα σημειωθεί ομίχλη κυρίως στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 μέχρι 13 βαθμούς Κελσίου.